Ήμουνα στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή και κατέβαινα Αθήνα. Τι. Το τηλέφωνο μου, έχω δύο τηλέφωνα κινητά, δηλαδή με το που έκλεινε το ένα, πράγμα το άλλο. Υπήρχε μια φοβερή πίεση το τελευταίο τετραήμερο από τη Θεσσαλονίκη. Και άλλοι παίρνανε από Ρόδο αυτά, αλλά κάθε μία ώρα. Από τη Θεσσαλονίκη, σας λέω, έκλεινε, άνοιγε, έκλεινε, άνοιγε, έκλεινε, άνοιγε. Αφού έδωσα στο βοηθό μου και του λέω, σήκωνε τα εσύ, δεν αντέχω άλλο. Τι σας λέγανε, σας πέρανε για ποιο λόγο? Ότι τούτη η φορά είναι η μεγάλη ώρα. Ήξερα δηλαδή ότι αυτή τη φορά θα βγει ποσοστό. Και ακούστε τι έγινε, Θεέ μου. Όταν άρχισαν τα exit poll και είπανε τόσο Νέα Δημοκρατία, τόσο ποτάμι, εμάς τίποτα. Μου λέει η σύζυγός μου, μου λέει, ρε Βασίλη, τούτοι εδώ θα ξαναβγάλουνε, γιατί τους λέω, αν δεν μπούμε στη Βουλή είμαστε κοντά. Είμαστε, δηλαδή λόγω της φοβερής πίεσης των τηλεφωνημάτων στα γραφεία της Θεσσαλονίκης μπαίνανε ουρές οι άνθρωποι. Και λέω, μου λέει, αν ξαναβγάλουν ποσοστά 0,6, είναι κλέφτες. Εγώ λέω, μα έτσι θα βγάλουν, δεν μας λένε καθόλου. Πήγα λοιπόν, έκανα μπάνιο για να πάω στο γραφείο. Την ώρα γυρίζω και βλέπω πάλι έκαναν άλλη ατιμία. Αντί να βάζουν το σήμα του κόμματος που είναι η έξοδος από το τούνελ. Φωτογραφία, ναι, δική σας. Βάλανε μια φωτογραφία από ένα αυτοκόλλητο. Τι είναι αυτό? Α, το είδα και εγώ, μου έκανε εντύπωση. Τι έσχος είναι αυτό? Μάλιστα. Λοιπόν, και έδειξαν εκεί 2,70 πέλα. Λέω, όταν η πέλα πήγε, για την προηγούμενη φορά η πέλα ήταν 0,7-0,8. Όταν πήγε 2,70 η πέλα, λέω, εδώ πέρα είμαστε τουλάχιστον στο 2-3. Να ρωτήσω κάτι, γιατί προηγουμένως αναφέρατε και τη γυναίκα σας. Η γυναίκα σας όλα αυτά τα χρόνια είναι το στήριγμά σας, είναι δίπλα σας. Πολλές φορές μου έλεγε να σταματήσω. Μου έλεγε, θα καταστραφούμε οικονομικά, βλέπεις ένα λαό αμαθή, που θέλει το εύκολο, το πλάγιο, τι επιμένεις? Έχει κρεβατοπονούρα, έχει φάει. Όμως προχθές ήρθε και με φίλησε και μου είπε, είχες δίκιο που επέμενες. Α, συγκινήθηκες τώρα, έτσι. Γιατί, ξέρετε, μου λέγανε όλοι να συνεργαστούμε αλλού και λοιπά με κόμματα. Το να μπούμε στη Βουλή σαν Ένωση Κεντρών σε επόμενες εκλογές, που το θεωρώ σίγουρο, και μάλιστα με ένα 5-6 ίσως και παραπάνω της 100, είναι απόλυτη δικαίωση. Δεν έχει ξαναγίνει χωρίς πλάτες. Προσέξτε, θα γίνει αυτό χωρίς πλάτες. Όλοι έχουν τις πλατίτσες τους. Εγώ το κάνω χάρη στην επιμονή και την αποδοχή από τον κόσμο. Δηλαδή είναι μεγάλη. Θα είναι η πρώτη φορά που ένα κόμμα κόντρα σε όλα δικαιώνεται. Πώς τα έβγαζες πέρα τόσα χρόνια, ας πούμε? Πώς τα έβγαζες πέρα? Προφανώς σε ολιγαρχία. Στην αρχή, οικονομικά εννοείς? Ναι, πώς τα έβγαζες? Στην αρχή, όλα μου και το χαρτζιλίκι μου το έβαζα για τα παράβολα και 4-5 γραφεία για να υπάρχει ένα κέντρο. Στη συνέχεια αρχίσαν και δίνανε κανένα κουπονάκι. Βρεθήκαν και μερικοί υποψήφοι που πληρώναν τον νίκη στα γραφεία. Δόξα σε ο Θεός. Τώρα όμως με την κρίση ξαναχρειάστηκε και έβαλα από την τσέπη. Ισχύει αυτό? Δηλαδή τώρα στην κρίση, ενώ δηλαδή μέχρι το πέρυσι, το 12, όχι το 12, μέχρι το 9, στηρίζανε και κάποιοι υποψήφοι, στηρίζανε και κάποιοι με κάνα κουπονί. Από το 9 και μετά πάλι νεγρά. Δυσκολία μεγάλη. Πάρα πολλοί άνθρωποι, ακόμα και αν δεν σε ψήφισαν, κακώς βεβαίως, χάρηκαν για την νίκη σου. Γιατί βλέπουν τόσα χρόνια έναν άνθρωπο να παλεύει μόνος του. Να ξέρουν, να λέει πράγματα, βγαίνουν. Να ξέρουν όλοι, και δεν το λέω επειδή είμαι εγώ, ότι η Θεσσαλονίκη, την οποία υπεραγαπάς, δεν θα αφήσει έτσι την Ελλάδα. Μακάρι. Από εκεί θα ξεκινήσει και η Επανάσταση και όλο αυτό το τσουνάμι αλλαγών.